Χαίρετε. Η παρουσία μου στους δέκτες σας αφορά την υποψηφιότητα Περιφερειακής Συμβούλου της Πινελόπης Θαρασίδου. Η αλήθεια είναι ότι με την Πινελόπη συνεργαζόμαστε τα τελευταία 7 χρόνια και η σχέση μας έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Πινελόπη, πες μας λίγα λόγια από το βιογραφικό σου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Έχω σπουδάσει οικονομικά, ναυτιλιακά και έχω ένα μεταπτυχιακό τίτλο στα τουριστικά. Από πρωτοετής φοιτήτρια, υπηρετώ τον κλάδο των μεταφορών από διαφορετικά πόστα και σε διαφορετικά μέρη, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς και η Ραβένα. Εγκαταστάθηκα στην Κέρκυρα το 2010, ζω στο Κανόνι με την εξάχρονη κόρη μου και διευθύνω τον αστικό μεταφορικό συνεταιρισμό ιδιοκτητών ραδιοταξί Κέρκυρας. Τι σε έπιασε και θέλεις να ασχοληθείς με την περιφέρεια, τη φάση? Έχεις τις γνώσεις, το χρόνο και το σθένος να το κάνεις με την πρέπουσα σοβαρότητα? Η υποψηφιότητά μου, Κωνσταντίνε, καθρεφτίζει την πορεία ολόκληρης ζωής μου. Η φάση που λες και εσύ είναι αλληλεγγύη, δοτικότητα, επίπονη αλλά παραγωγική δουλειά για το κοινό συμφέρον. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σου περί γνώσης, χρόνου και πρέπουσας σοβαρότητας, θα σου απαντήσω ότι όλα αυτά σε μένα συμπυκνώνονται σε μία λέξη, στη βούληση. Θέληση δηλαδή. Και το γνωστικό αντικείμενο κατέχω και το χρόνο μπορώ να διαχειρίζομαι με σύνεση, κυρίως όμως λαχταρώ να προσφέρω στον τόπο μου. Γιατί επέλεξες την παράταξη του Θεόδωρου Γαλιατσάτου? Τι σε ενέπνευσε? Τι κοινό έχετε και γιατί τον εμπιστεύεσαι? Η πρόταση του Θεόδωρου Γαλιατσάτου να συμπεριληφθώ στο ψηφοδέλτιο της ΑΝΑΣΑ με τιμά πολύ και με γεμίζει περηφάνεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι και αλλού. Δεν έψαχνα παραταξιακή πολιτική στέγη για να πιάσω στασίδι. Το κύριο μέλημά μου είναι η προσφορά της γνώσης και του χρόνου μου. Ούτε η κοινωνική, ούτε η οικονομική, ούτε η πολιτική μου, το πολιτικό μου μέλλον εξαρτάται από την υποψηφιότητα, ούτε καν από την έκβασή της. Ο Θεόδωρος είναι ένας επιχειρησιακός και έντιμος άνθρωπος. Λειτουργεί με αυστηρότητα, είναι τελειομανής, έχει ένα μούτρο. Αυτή είναι η λόγη που τον εμπιστεύομαι. Εάν και φαίνεται από το βιογραφικό σου, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο τομέας που μπορείς και επιθυμείς να συμβάλεις? Οι μεταφορές, το γραφείο συγκοινωνιών. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα τομέα νευραλγικό και πολύπαθο. Ανεπάρκεια προσωπικού, ανεπάρκεια τεχνογνωσίας, θέλησης. Για μένα πρόκειται για έναν κακό συνδυασμό και των τριών. Οι πολίτες το βιώνουν είτε με καθυστερήσεις στις εκδόσεις νέων πινακίδων, διεξαγωγής εξετάσεων, καθώς και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αγκυλώς την ίδια τους λειτουργία. Κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και ως συνεταιρισμός. Οι μεταφορές, Κωνσταντίνε, γεννήθηκα σε Ρόδες, τις σπούδασα, τις υπηρέτησα και θα εξακολουθήσω να τις υπηρετώ. Αυτή ήταν η Πινελόπη Ταρασίδου, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος. Καλή σου τύχη και καλή μας τύχη. Ευχαριστώ.